Ας περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα για απόψε. Με μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε η επετειακή εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση ήταν προς τιμή της ημέρας της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, γιορτάζοντας 52 χρόνια απελευθέρωσης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο γραμματέας ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, κ. Πάμπος Χαραλάμπους, ο πολιτιστικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, κ. Κύπρος Χαραλάμπους, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κ. Χριστόδουλου Στυλιανού και ο πρόεδρος της ΕΚΑ, δ. Βασίλης Μαύρου, καθώς και πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες και όπως πάντα δεν έλειψε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε αυτές τις εκδηλώσεις της ΕΚΑ. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Μιχαηλίδης. Ας περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε το άνοιγμα της εκδήλωσης από τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι φίλοι και φίλες, επιτρέψτε μου να προσφωνήσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σήμερα, που είναι ο κύριος Κύπρος Χαραλάμπους, Μορφωτικός Σύμβουλος Υπάτης Αρμοστίας, ο κύριος Πάμπος Χαραλάμπους, Γραμματέας του Παρακτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας, Χριστόδουλος Στυλιανού, Αντιπρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, που θα είναι και ο κύριος ομιλητής. Να καλωσορίσουμε την Σούζη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Κοινοτικού Κέντρου, και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία σαν ΕΚΑ να παρευρισκόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις και να μας παραχωρείτε αυτούς τους χώρους. Την Εμπούλα Νικολάου, πρόεδρο Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας, τον φίλο, τον Κυριάκο Τσούπρα, παλέμαχο δημοσιογράφο, τον Πέτρο Καραγιάννη, πρόεδρο Famagusta Association, και τον Σάβα Παυλίδη, πρόεδρο Λαπίθου. Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε απόψε σε αυτή την εκδήλωση που σκοπό έχει να τιμήσει την επέτειο της Ανεξαρτησίας, τη μεγαλύτερη κατάκτηση του Κυπριακού Αγώνα στην μακραίωνη ιστορία του. Η Κυπριακή Ανεξαρτησία κατακτήθηκε ύστερα από επίμονους και μακροχρόνιους αγώνες, στους οποίους πήρε μέρος το σύνολο του Κυπριακού λαού και εξέχοντα ρόλο διαδραμάτισε η Κυπριακή Αριστερά υπό την καθοδήγηση του ΑΚΕΛ, το οποίο αναγνωρίζει τις θυσίες της κάθε παράταξης και τις τιμά σε κάθε ευκαιρία. Η απαλλαγή της Κύπρου από τα δεσμά της αποικιοκρατίας υπήρξε μια επώδυνη διαδικασία γεμάτη απογοητεύσεις, αιματηρές περιπέτειες και ετεροβαρείς συμβιβασμούς που σφράγισαν την παραπέρα πορεία του λαού μας. Σε μια εποχή που το αποικιοκρατικό σύστημα του υπεριαλισμού καταραίει, η Κύπρος αναγκάστηκε να περάσει μέσα από συμπληγάδες και να οδηγηθεί τελικά στη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου και σε μια κουτσουρωμένη ανεξαρτησία. Αυτή την ανεξαρτησία, σήμερα εμείς οι απόδημοι του Λονδίνου, η ΕΚΑ, οφείλουμε να τιμήσουμε, δείχνοντας ακόμη μια φορά ότι βρισκόμαστε δίπλα στους προβληματισμούς και τα οράματα της Κύπρου για ένα μέλλον δικαιοσύνης και σιγουριάς. Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος της ΕΚΑ, Δ. Βασίλης Μαύρου, ο οποίος έκανε μια αναφορά σε βάθος χρόνου για την ιστορία της Κύπρου, τους κατακτητές και για το πώς η Κύπρο με τους αγώνες του λαού κατάφερε να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Ας περάσουμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 16 Αυγούστου του 1960, μετά από εκατοντάδες χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας και άλλα 82 χρόνια Βρετανικής αποικιακής διοίκησης, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Στα χέρια των κατακτητών όμως, η Κύπρος υπέφερε τα πάνδυνα. Ιδιαίτερα σκληρή υπήρξε η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο λαός έζησε σε συνθήκες καταπίεσης και εξαθλίωσης, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθούσαν οι Οθωμανοί. Κάθε οργανωμένη προσπάθεια δε για αποτείναξη του ξένου αυτού ζυγού πνιγόταν στο αίμα. Το 1878, με το πέρασμα στην ακλοκρατία, οι προσδοκίες του λαού για καλύτερες μέρες στα χέρια των δίθε πολιτισμένων Άγγλων δεν ευωδόθησαν. Οι Άγγλοι συνέχισαν να καταπιέζουν τον λαό μας, επιβάλλοντας δυσβάσταχτη φορολογία και συνεχίζοντας να οθερούν ως αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Αυτή η πολιτική οδήγησε σταδιακά σε κοινωνική εξέγερση. Τα Οκτωβριανά του 1931 ήταν το αποκορύφωμα της αντίδρασης των πλατιών μαζών του λαού κατά της αποικιοκρατικής διοίκησης, που απομυζούσε το νησί από τον πλούτο του. Αυτή η εξέγερση οδήγησε στην πυρπόληση του κυβερνίου.
όμως ταυτόχρονα είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη ιδιαίτερα σκληρών μέτρων κατά των πολιτών, των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των Κυπρίων που διήρκησε για περισσότερο από μια δεκαετία. Έμεινε δε γνωστή στην ιστορία ως Παλμεροκρατία από το όνομα του Άγγλου κυβερνήτη της Κύπρου, Πάλμερ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μοναδική οργανωμένη πολιτική δύναμη του τόπου ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Είχε στόχο την οργανωμένη πάλη των Κυπρίων, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, κατά της αποικιοκρατίας και της καταπίεσης, υπέρ των δικαίων και δικαιωμάτων του λαού. Την πολιτική αυτή ακολούθησε το ΑΚΕΛ, που αποτέλεσε το συνεχιστή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου στον πολιτικό στίβο. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μπροστά στην ανάγκη ενίσχυσης των συμμαχικών στρατευμάτων, οι Βρετανοί μεταλλάσσουν τη σκληρή στάση τους. Υπόσχονται αυτοδιάθεση στον κυπριακό λαό με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του ναζισμού. 37.000 Κύπροι που σε αναλογία πληθυσμού αποτελούσαν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό κατατάσσονται στον Αγγλικό στρατό και συμβάλλουν στη νίκη των συμμάχων σε διάφορα μέτωπα του πολέμου στην Αφρική και την Νότια Ευρώπη. Οι Κύπροι ανάμεναν εξαργύρωση των θυσιών τους. Δυστυχώς όμως, οι Άγγλοι δεν τήρησαν τον λόγο τους. Υποσχέσεις παρέμειναν κενά λόγια. Ενώ δεν συνεχίζουν να διατηρούν την Κύπρο σκλαβωμένη, επιχειρούν να διαιωνίσουν την κυριαρχία τους επί της νήσου με διάφορα σχέδια αυτοκυβέρνησης. Σχέδια που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τους Κύπριους. Με φάρο τον αντιαπικιακό κύμα που σάρωσε τον Τρίτο Κόσμο και την απελευθέρωση ολοένα και περισσότερων αποικιών, οι Κύπροι επέμεναν σε πλήρη ελευθερία. Αυτή η στάση των Άγγλων οδήγησε σε περαιτέρω αντίδραση και σε κορύφωση του αντιαπικιακού αισθήματος του λαού μας, που ζητούσε ομόθυμα την αυτοδιάθεσή του. Ένα δικαίωμα που οριζόταν σαφώς στον καταστατικό χάρτη του νεοιδρυθέντος τότε Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και που κέρδισαν οι λαοί με το αίμα και τις θυσίες τους. Το 1955 ξεκινά ο ένοπλος αγώνας στη ΣΕΟΚΑ, ενώ μέσα στο πλαίσιο του αντιαπικιακού αγώνα είχαν ήδη οργανωθεί και συνεχίζονταν να οργανώνονται μια σειρά από απεργίες και λαϊκές κινητοποιήσεις με κύριο καθοδηγητή τα αριστερά συνδικάτα του τόπου και το ΑΚΕΛ. Οι Βρετανοί εκμεταλλεύονται την περίοδο 1955-1959 για να ενσπείρουν το σαράκι του εθνικισμού. Προάγουν ευνοιοκρατία υπέρ των Τουρκοκυπρίων και εμπλέκουν την ίδια την Τουρκία σαν άμεσο ενδιαφερόμενο μέρος στην Κύπρο με τη γνωστή στην ιστορία ως τριμερή διάσκεψη. Οι πρώτες δικοινοτικές ταραχές στην άλλοτε φιλήσυχη και μακριά από εθνικιστικές συγκρούσεις Κύπρου ξεκινούν το 1958. Ιδρύεται η εθνικιστική Βολκάν που αργότερα μετανομάστηκε σε TMT με υλική στήριξη από την Τουρκία και πολιτική ανοχή από την Αγγλία. Η πολιτική του διέρη και βασίλευε σε όλο της το μεγαλείο. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κύριος Χριστόδουλος Τηλιανού. Ο κύριος Τηλιανού έκανε ιστορική ανάλυση για τα χρόνια πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου, αλλά και πολιτική ανάλυση για τα χρόνια που ακολούθησαν. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Και φίλοι, η πρόσκληση να μιλήσω στην απόψινή γιορτή για την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα και το κόμμα που εκπροσωπώ, το ΑΚΕΛ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Ένωσης Κυπρίου Αγγλίας ΕΚΑ για αυτή την ευκαιρία και όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε την αξιόλογη εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας της αγαπημένης μας πατρίδας της Κύπρου. Για τον κάθε λαό, η μέρα της ανεξαρτησίας του είναι μεν μέρα μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές και τους ήρωες του, αλλά και μέρα εκτίμησης των διαφόρων διδαγμάτων που φυσιολογικά πηγάζουν από την ιστορία του. Προπάντων,
είναι μέρα προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον του. Η 1η του Οκτώβρη 2012 είναι η μέρα του δικού μας λαού. Είναι η 52η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κύπρου, επέτειος για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, ελληνοκύπριους, τουρκοκύπριους, μαρονίτες, αρμένιους και λατίνους. Γι' αυτό και οι επανταχού Κύπροι τιμούν τη γέννηση της δημοκρατίας ως ένα ιστορικό γεγονός που υπήρξε και παραμένει ένας πολυσήμαντος σταθμός στην ιστορία της που άνοιξε νέες δυνατότητες πρόοδου και ανάπτυξης. Το πόσο αξιοποιήθηκαν αυτές οι δυνατότητες από ολόκληρο τον λαό μας είναι μέρος του προβληματισμού που πρέπει να απασχολεί την πολιτική ηγεσία αλλά και τον κάθε Κύπριο πατριώτη. Ο λαός μας έκαμε θυσίες, έδωσε νεκρούς και ήρωες σε όλα τα στάδια του πολύκυμαντου αγώνα του. Τιμούμε τη μνήμη όλων των αγωνιστών. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και υποκλεινόμαστε στον κάθε πατριώτη που θυσιάστηκε για την πατρίδα. Θυμόμαστε τους ήρωες μας και συνειδητοποιούμε ότι κανένας δεν αρνήθηκε τη ζωή για χάρη του θανάτου. Όλοι θα ήθελαν να ζήσουν. Αλλά στο κάλεσμα της πατρίδας έδωσαν τη ζωή τους πεθαίνοντας για αξίες και αρχές. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η παροικία μας στη Βρετανία ως αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού λαού τιμά την επέτειο της ανεξαρτησίας με αυτή την απόψινή εκδήλωση. Η παροικία μας αποτείνει φόρο τιμής προς όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, για υπεράσπιση της δημοκρατίας, της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιας ανεξαρτησίας που έστω και ακροτηριασμένη από τις πρόνοιες των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου, εξακολουθεί 52 χρόνια αργότερα να θεωρείται μια μεγάλη ιστορική κατάκτηση του λαού μας. Οι απόδημοι της Κύπρου, έστω και τότε σαν βρίσκονταν πολύ μακριά της, χαρήκαμε την ανεξαρτησία. Πολλοί από εμάς θυμόμαστε αυτήν την ημέρα σαν να ήταν χτες. Και όμως πέρασαν 52 ολόκληρα χρόνια από τότε που η Κύπρος αποτείναξε τον αποικιακό ζυγό. Τον Αύγουστο του 1960 ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Και ενώ η 16η Αυγούστου ήταν μέρα που έγινε η τελευταία υποστολή της Βρετανικής σημαίας στο κυβερνείο στη Λευκοσία, το οποίο από τότε μετατράπηκε σε προεδρικό μέγαρο, με απόφαση που λήφθηκε αργότερα, οι γιορτασμοί για την επέτειο αυτή μετατέθηκαν στην 1η του Οκτώβρη. Για τον κυπριακό λαό, όπως ήδη έχουμε πει, η ανεξαρτησία είναι η πιο μεγάλη κατάκτηση, η οποία δυστυχώς υπονομεύτηκε από την πατριδοκαπηλεία και την εκτός τόπου και χρόνου συνθηματολογία και ανέφικτους στόχους που πρόβαλαν εθνικιστικά, σοβινιστικά στοιχεία. Οι ξένες επεμβάσεις από τη μια και η δράση των σοβινιστικών στοιχείων από την άλλη προδιέγραψαν μια οδυνηρή, γεμάτη περιπέτειες και απογοητεύσεις πορεία. Ο αντιεπικιακός μας αγώνας πέρασε από διάφορους πολύ δύσκολους σταθμούς. Προηγήθηκαν πολύχρονοι σκληροί αγώνες και θυσίες από μέρους του λαού μας. Η αντίσταση ενάντια στο ξένο κατακτητή αποτέλεσε ένα συνεχή αγώνα που άρχισε ενάντια καλά πριν από την τουρκοκρατία και συνεχίστηκε στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου επί Αγγλοκρατίας. Εκδηλώθηκε με τα Οκτωβριανά το 1931, συνεχίστηκε με τον μαζικό παλαϊκό αγώνα στα μεταπολεμικά χρόνια, το δημοψήφισμα του 1950 και τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ που ξεκίνησε το 1955. Σημαντικό σταθμό στην ιστορία του λαού μας αποτέλεσαν οι διακηρύξεις των μεγάλων συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών που δημιούργησαν σε όλους τους λαούς που βρίσκονταν κάτω από αποικιακό ζυγό μεγάλες προσδοκίες. Με την νικηφόρα έκφαση του πολέμου και κατά του φασισμού, οι Βρετανοί υπεριαλιστές πολύ γρήγορα ξέχασαν τις διακηρύξεις τους. Πολύ εύκολα ξέχασαν ότι οι Κύπροι στρατεύτηκαν εθελοντικά και πολέμησαν στο πλευρό των αντιφασιστικών δυνάμεων, στοχεύοντας φυσικά και στην απελευθέρωση της δικής τους πατρίδας. Ο κυπριακός λαός,
που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τη Βρετανική Αποικιοκρατία, όταν τον Ιούνιο του 1943, στο κάλεσμα του Αγγέλ για εθελοντική στράτευση, πολύ χαρακτηριστικά τόνιζε ότι η συμμετοχή του στον αντιφασιστικό πόλεμο στόχευε μεταξύ άλλων και στην εξασφάλιση του εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού μέλλοντος της νήσου. Ο αριθμός των στρατευμένων Κυπρίων ξεπέρασε τον αναμενόμενο. Δικαιολογημένα λοιπόν, με το τέλος του πολέμου αισθάνθηκα ότι είχαν κάθε δικαίωμα να απαιτήσουν την ελευθερία του νησιού τους. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 και καθ' όλη τη δεκαετία του 1950, ο αντιεπικιακός αγώνας της Κύπρου εντάθηκε και κορυφώθηκε. Η νίκη των συμμάχων κατά του φασισμού αποτέλεσε μοχλό των απελευθερωτικών δυνάμεων για την αντικοποίηση της αντιεπικιακής πάλης των λαών. Έγινε η απαρχή της διαδικασίας κατάρρευσης του αποικιοκρατικού συστήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το Αγγέλ και η αριστερά βρέθηκαν στις πρώτες γραμμές αυτού του αγώνα και τούτο είναι μια ιστορική αλήθεια που καμιά παραχάραξη δεν μπορεί να τη σβήσει. Η μικρή Κύπρος βρέθηκε στο μεγάλο παγκόσμιο κίνημα κατά της αποικιοκρατίας. Όμως η Κύπρος είχε και τις ιδιαιτερότητες της που τη διαφοροποιούσαν σε σημαντικό βαθμό από τον δρόμο που πήραν οι άλλοι λαοί. Καταρχήν, η αποικιακή δύναμη, λόγω της στρατιστικής θέσης της Κύπρου, φάνηκε ιδιαίτερα άτεχτη και σκληρή απέναντι στο αίτημα για αυτοδιάθεση. Εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία ενότητας δράσης από τον λαό μας, προώθησε τους δικούς της στρατηγικούς στόχους, εμπλέκοντας επίσημα την Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό, υποδαβλίζοντας τη διακοινωνική αντιπαράθεση και τις συγκρούσεις. Παράλληλα, οι απικιστές εργάστηκαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και πίσω από τις πλάτες του κυπριακού λαού για την επιβολή λύσης που πρώτιστα εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα και κυρίως το στόχο τους που ήταν η διαιώνιση της παρουσίας τους στην περιοχή. Στη συνέχεια ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπου το παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας Βασίλης Παναγή, ο οποίος απήγγειλε ένα ποίημα και καλωσόρισε στη σκηνή τους καλλιτέχνες της παροικίας μας, οι οποίοι τραγούδησαν πατριωτικά τραγούδια. Ας παρακολουθήσουμε το ποίημα και αμέσως μετά τα τραγούδια από την ορχήστρα του Νίκου Σιακόλα. Έχω γράψει ένα πολύ σύντομο ποίημα, το οποίο θα το δικαιολογήσω με αυτά τα λόγια που θα πω. Η Κύπρος απέκτησε, όπως γνωρίζουμε, την ανεξαρτησία της το 1960, δηλαδή την απαλλαγή του αγγλικού ζυγού και την δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως η Κύπρος μέσα μας, στην καρδιά μας, δεν είναι ελεύθερη. Είναι ημιτουρκοκρατούμενη και αυτός είναι ο πόθος μας να ελευθερωθεί, δηλαδή να αποκτήσει ολόκληρη την εξαρτησία της. Με αυτά λοιπόν τα δύο λόγια που είπα, δικαιολογώ το πολύ σύντομο ποίημα που θα διαβάσω για εσάς, προτού παρουσιάσω τους καλλιτέχνες μας. «Μικρή μου μάνα Κύπρος, πολυβασανισμένη, όλοι σε θέλουν σκλάβα τους». Κατακομματιασμένοι, σε θέλουν για τις ομορφιές και τα πολλά καλά σου και μπαίνουν μέσα στα σπλάχρα σου, σκοτώνουν τα παιδιά σου. Θα έρθει η μέρα, Κύπρος μου, μάνα μου, μη λυπάσαι. Θα φύγουν οι ατύλες σου και ελεύθερη πια θα είσαι. Βασανισμένο μου νησί, κάνω ευχή μεγάλη, να φύγουν όλοι σου οι εχθροί, να λυτρωθείς και πάλι. Ελεύθερη πια να βρεθείς και με όλα τα παιδιά σου να χαίρονται τις αρχοντιές που έχεις μες στην καρδιά σου. Καρτέρα μας, πατρίδα μου, όλοι θα πορευτούμε μαζί σε δρόμους φωτεινούς τη λευτεριά να βρούμε. Thank you. Είναι μια ευχή, ο πόθος όλων μας πιστεύω, μια μέρα να είναι ελεύθερη η Κύπρος μας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσουμε όλοι μαζί στη σκηνή ένα πολύ καταξιωμένο καλλιτέχνη της παροικίας μας, ο οποίος είναι γνωστότατος σε όλους εσάς, είναι ο κύριος Νίκος Σιακόλας με την παρέα του και η παρέα του απόψε είναι η Ελισάβετ Αραβίδου, μια νεαρή κοπελιά η οποία θα τραγουδήσει μαζί του, επίσης ο Μίμης Νικολαίδης, γνωστότατος καλλιτέχνης της παροικίας μας, φίλος του φίλου μου του Ηλία Μαρονίτη. Τον ευχαριστούμε τον Ηλία που είναι παρόν απόψε εδώ μαζί μας.
Ευχαριστούμε. Πάντοτε πρόθυμος και ο Ηλίας και οι καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους εδώ, πάντοτε πρόθυμοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποθυμία τους. Επίσης, ο Παύλος ο Μελάς. Καλησπέρα και από εμάς. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Στις 30 Οκτωβρίου στις 7 και 4 θα λάβει χώρα στο Hellenic Center ομιλία του στρατιωτικού Michael Westrop με θέμα «Ο μυστικός πόλεμος στα νησιά του Αιγαίου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Στις 31 Οκτωβρίου ο Σύνδεσμος Λευκαρητών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Τον καρκίνο του μαστού» στις 18:30 στο Churchville School. Στις 6 Νοεμβρίου θα γίνει η ομιλία της Στέλλας Καραγεώργης στο Hellenic Center στις 7 και 4 με θέμα «Την αναγέννηση της αρχαϊκής τέχνης της Κύπρου». Τέλος, στις 15 Νοεμβρίου η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία διοργανώνει την καθιερωμένη αντικατοχική πικετοφορία έξω από την τουρκική πρεσβεία για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Η πικετοφορία θα λάβει χώρα από τις 6 μέχρι τις 8:30.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε από το κανάλι 225 στα Freeview τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές και τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, αλλά και κινηματογραφικές ταινίες μέσω της πλατφόρμας του Hellenic TV, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Hellenic TV πάντα πρωτοπορεί σε διάφορα θέματα τεχνολογίας και έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε πλέον όλα τα κανάλια της πλατφόρμας του Hellenic TV και στα κινητά σας τηλέφωνα. Αμέσως μετά ακολουθούν η ταινία «Προστάτες» και η κωμωδία «Ροκάκια στο βράδυ» την ημέρα Καμαριέρα. Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι: αύριο Σάββατο στις 7.30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως», που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης, ενώ στις 8 ακολουθεί εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV, όπου παρουσιάζει τη διάλεξη της πρώτης κυρίας της Κύπρου, κυρίας Έλσης Χριστόφια, στο Ελληνικό Κέντρο, με θέμα «Η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο». Επίσης, την Κυριακή παρακολουθήστε στις 7.30 τη λογοτεχνική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με την Άννα Κωστοπούλου, ενώ στις 8 ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Τέλος, την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV με θέμα το σεμινάριο για τον καρκίνο του προστάτη. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» έχει φτάσει στο τέλος της και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Εμείς σας ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!